Και να μην είχα βάψει μαύρες τις διαφάνειες, τις πιο πολλές. Μετά από αυτά, μάλλον μαύρες θα πρέπει να τις βάψω. Λοιπόν, γιατί είναι με τα δύσκολα τα πράγματα με διαβητική νεφροπάθεια. Είναι πραγματικά ένα απαιτητικό δίδυμο. Και ειδικά όταν περνάει στο στάδιο της ένταξης στην αιμοκάθαρση. Λοιπόν, να μην ξαναπούμε τα ίδια. Ο ζαχαρώδης διαβήτης καλπάζει. Είναι η πρώτη αιτία ένταξη ασθενών στην αιμοκάθαρση. Και αυτό παρά τα υπέροχα φάρμακα που περιέγραψε υπέροχα και η κυρία Τριάντου και ο κύριος Τσαπόγας. Τα πράγματα είναι, τα ποσοστά μάλλον είναι αμήλικτα. Το 45% των αιμοκαθερόμενων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαβητικοί. Το 45% των αιμοκαθερόμενων. Τα ποσοστά στις υπόλοιπες χώρες είναι αντίστοιχα και στη χώρα μας. Το 2017, το 29% των νέων ασθενών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΣΕ, της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου, που μπήκαν στην αιμοκάθαρση, ήταν διαβητικοί νεφροπαθείς. Θα πάμε να δούμε τώρα την πορεία του ασθενή αυτού του διαβητικού με χρόνια νεφρική νόσο. Θα προσπαθήσουμε να τον δούμε σε δύο φάσεις. Στη φάση που είναι πριν την ένταξη στην αιμοκάθαρση, στα πρώτα στάδια από το 1 έως 4 της χρόνιας νεφρικής νόσου και στο τελικό στάδιο που αφορά την ένταξη στην αιμοκάθαρση. Τα βασικά του προβλήματα. Στην πρώτη φάση, πολύ αδρά, πάρα πολύ αδρά, γιατί πραγματικά δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να συνοψίσουμε, είναι τα οξέα επεισόδια της υπογλυκαιμίας, της διαβητικής κετοξέωσης, οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές, η νευροπάθεια, αφιλιστεροειδοπάθεια, η εγκυοπάθεια, ο κίνδυνος ένταξης στην αιμοκάθαρση λόγω επιδεινούμενης νεφρικής λειτουργίας, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων κλπ. Τα προβλήματα είναι αυτά και πολλά ακόμα πίσω από αυτά. Το K-Dingo που αναφέρθηκε τόσες φορές και πραγματικά είναι ένα εργαλείο, γιατί βασικά μας τροφοδοτεί με αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο για το τι πρέπει να κάνουμε, έχει δώσει την απάντηση στην είπε ο κύριος Τσαπόγας. Η απάντηση είναι ολιστική αλλαγή συμπεριφοράς. Ο διαβητικός νεφροπαθής πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής. Πρέπει να κάνει μια στροφή στη ζωή του, που να έχει ένα τρόπο ζωής μάλλον που να περιέχει, να συμπεριλαμβάνει την άσκηση, την καλή διατροφή, την αντίστοιχη αυτή που υπαγορεύει ο γιατρός του, τη διακοπή του καπνίσματος, τη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική του αγωγή, προκειμένου να καταφέρει να έχει γλυκαιμικό έλεγχο, έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, έλεγχο των λιπιδίων. Αυτή είναι η απάντηση. Και αυτή η απάντηση αποτελεί και τη βάση για τους στόχους του νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής τι κάνει στη φάση αυτή για το διαβητικό νεφροπαθή? Βασικά παίζει άμυνα. Προσπαθεί να προλάβει τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές, να καθυστερήσει την νεφρική βλάβη, να αναβάλει ή και να αποφύγει τέλος πάντων την ένταξη στην αιμοκάθαρση και αυτά θα τα πετύχει εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση του ασθενή. Και η συμμόρφωση του ασθενή βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα, σε μια κεντρική έννοια, την έννοια της αυτοδιαχείρισης. Το K-Dingo μιλά για self-management σε όλα τα επίπεδα της νόσου, της διαβητικής νεφροπάθειας, σε όλα τα επίπεδα από το 1 μέχρι και το 5. Αυτοδιαχείριση. Πώς την επιτυγχάνουμε την αυτοδιαχείριση? Έχει συστάσεις και γι' αυτό. Και μάλιστα θα αναφέρουμε ενδεικτικά αυτές που αφορούν τα βασικά κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα στο γλυκαιμικό έλεγχο. Δεν θα πω για το κάπνισμα, το ξελίσαμε. Λοιπόν, για το γλυκαιμικό έλεγχο. Συστήνει μέτρηση γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης 2 φορές το χρόνο τακτικά, έτσι σε τακτική βάση, και συχνότερα έως και 4 ή και παραπάνω, εάν δεν επιτυγχάνεται ο γλυκαιμικός στόχος, ο οποίος γλυκαιμικός στόχος, τον είπαμε, είναι 6,5, κάτω από 6,5 για τους νεότερους, κάτω από 8, στην αιμοκάθαρση πηγαίνει στο 7, και σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή της αντιπεριγλυκαιμικής θεραπείας. Αυτά για τον έλεγχο. Ο νοσηλευτής τι κάνει? Ο νοσηλευτής πρέπει να καθοδηγεί στον ασθενή, να τον εκπαιδεύσει σε ό,τι αφορά το να είναι συνεπής στη μέτρηση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, στο να έχει ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής των εξετάσεών του και των εργαστηριακών τιμών του ελέγχου ζαχάρου του καθημερινού, έτσι ώστε να μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τον κύριο Τσαπόγα, να δει αν η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί έχει αποτέλεσμα και να αποφύγει τα επεισόδια της υπογλυκαιμίας. Τι άλλο πρέπει να κάνει και ο νοσηλευτής και ο γιατρός για τη διατροφή, για το ότι λέει το K-Dingo? Το K-Dingo λέει ότι ο διαβητικός νεφροπαθής πριν την ένταξη στην αιμοκάθαρση πρέπει να έχει μια διατροφή εξατομικευμένη μεν, αλλά υψηλή σε κατανάλωση λαχανικών, φυτικών ινών, πρωτεϊνών, φυτικών κυρίως, ακόρεστων λιπαρών κλπ. Και χαμηλή στα κρέατα, χαμηλή στους υδατάνθρακες, στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη. Γιατί, και θα μπορεί επίσης να πει κανείς τα φρούτα.
και τα φρούτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όμως δεν είναι μόνο διαβητικός, είναι διαβητικός νεφροπαθής. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος της υπερκαλιεμίας, ο κίνδυνος της υπερφοσφατεμίας, ο κίνδυνος της υπασβεστιεμίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτή. Οπότε πρέπει να έχει το νου του στα τρόφιμα εκείνα, φρούτα και λαχανικά, που είναι πολύ πλούσια σε κάλιο. Το πιάτο του είναι αυτό το πιατάκι του. Πριν το δούμε, θα δούμε και για τις πρωτεΐνες του. Για τις πρωτεΐνες του, πριν την ένταξη στην αιμοκάθαρση, θέλουμε 0,8 γραμμάρια ανά κιλό βάρος σώματος ημερησίως. Όταν μπει στην αιμοκάθαρση, αυτό ανεβαίνει πάρα πολύ περισσότερο. Τώρα δεν θέλουμε να είναι τόσο υψηλό, γιατί ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών μας αυξάνει την ουρία στο αίμα. Αυτό δεν τη θέλουμε, δεν το θέλουμε, γιατί προσπαθούμε να διατηρήσουμε την νεφρική λειτουργία όσο γίνεται πιο καλή. Άρα λοιπόν το αποφεύγουμε. Νάτριο, μέχρι 2 γραμμάρια την ημέρα, 5 γραμμάρια αλατιού στην ουσία. Λοιπόν, αυτό παραμένει και ίδιο και μετά την αιμοκάθαρση. Και να και το πιάτο μας πριν την αιμοκάθαρση. Το μισό είναι φρούτα και λαχανικά. Το 1 τέταρτο είναι πρωτεΐνες, κυρίως φυτικές. Και το υπόλοιπο είναι, τι λέει ακριβώς, τι απομένει να βάλει κανείς. Λαχανικά και αυτό. Δηλαδή, έχει μια τέτοια κατανομή. Είναι δύσκολο να ζει κανείς έτσι. Τι βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ και σε κάνει να είσαι πιο ελεύθερος και σε αυτό που τρως και να παίρνεις λιγότερα φάρμακα, η σωματική άσκηση. Σωματική άσκηση 20 λεπτά τη μέρα. Σταθερά. Εξαρτάται βέβαια από τη φυσική κατάσταση ενός ανθρώπου και την καρδιαγγειακή του κατάσταση. Μπορεί να είναι και περισσότερο αν το επιτρέπουν. Απ' την άλλη, πότε τι κάνουμε με το σωματικό βάρος. Με την παχυσαρκία, για την οποία πολύ λίγο μιλήσαμε, είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρός παράγοντας. Ειδικά στη φάση που ο ασθενής έχει ρυθμός πειραματικής διήθησης, EGFR, μικρότερο, πέφτει κάτω από το 30, θα πρέπει να τον ενθαρρύνουμε τον ασθενή να χάσει βάρος. Ο ασθενής θα μπει στην αιμοκάθαρση με EGFR από 20 και κάτω, σωστά. Από 20 και κάτω, ο διαβητικός νεφροπαθής, θα σκεφτεί κανείς την ένταξή του σε αυτή τη φάση. Άρα, μόλις βλέπουμε ότι το EGFR είναι κατώτερο του 30, πρέπει να ενθαρρύνουμε τον ασθενή να χάσει βάρος. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά όμως? Θα τα κάνουμε πηγαίνοντας στο γραφείο του κυρίου Τσαπόγα, μιλώντας με τον κύριο Τσαπόγα, γιατί στη χώρα μας δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα για να πει κανείς ότι λειτουργούν άλλες δομές. Πηγαίνοντας στο επισκεπτόμενο ο ασθενής τον διαβητολόγο. Δεν έχουμε πράγματα, πραγματικά δεν έχουμε δομές. Έχουν όμως αλλού και πρέπει να δούμε τι κάνουν αλλού και να δούμε και να οραματιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Προγράμματα εκπαίδευσης στην αυτοδιαχείριση. Βρήκα ένα καλό παράδειγμα στην Ιαπωνία το 2013. Μία μελέτη ήταν νοσηλευτικοκεντρική, πράγματι συντονιζόταν από νοσηλευτές. Ήταν σε 20 κλινικές, είχε μέσα προσωπικές συναντήσεις ασθενών με τον νοσηλευτή στο σπίτι και στην κλινική, τηλεφωνικές ή μέσω mail 30 λεπτές επικοινωνίες, διανομή εκπαιδευτικού υλικού. Τα αποτελέσματα του εξάμεινου προγράμματος δεν είχαν σκληρά δεδομένα, δεν άλλαξε η πορεία της νεφρικής βλάβης εξαιτίας του εξάμεινου προγράμματος, δηλαδή να επιβραδύνθηκε ή κάτι τέτοιο. Το μόνο σκληρό δεδομένο που προέκυψε ήταν μια μείωση των επιπέδων της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ειδικά κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος. Υπήρχαν όμως πολύ θετικά μηνύματα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της αυτοαναφερόμενης ποιότητας ζωής και της κατανόησης εκ μέρους του ασθενή του πώς σχετίζεται η νεφρική του λειτουργία με το ζάχαρό του. Το Ιράν, 2016, με ερωτηματολόγιο η μελέτη αυτή. Εδώ φάνηκε ότι ο χαμηλός βαθμός αυτοδιαχείρισης σχετιζόταν με επιπλοκές μικροαγγειοπάθειας, έτσι, για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Στη ΣΥΠΑ το 2019, πάλι με ερωτηματολόγιο, η θετική σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης, της αυτοδιαχείρισης και της ποιότητας ζωής. Και εδώ τελειώνουμε με τον διαβητικό νεφροπαθή πριν την ένταξη στην αιμοκάθαρση. Και τώρα πάμε να τον εντάξουμε στην αιμοκάθαρση. Τον φτάνουμε στο στάδιο 5 και του λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσει αιμοκάθαρση σε μία μονάδα τεχνητού νεφρού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τώρα περνάει σε ένα άλλο στάδιο, αντιμετωπίζει μια άλλη ομάδα προβλημάτων, πιο εξειδικευμένη, που έχει να κάνει και με την ίδια τη συνεδρία, το μηχάνημα και τις επιπλοκές του. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να κάνει αιμοκάθαρση, όπως ξέρετε, πρέπει να έχει μία φίστουλα ή ένα μόσχευμα ή ένα κεντρικό φλεβικό καθετήρα, ενός είδους αγκιακή προσπέλαση.
Ο διαβητικός αιμοκαθερόμενος πλέον, έτσι θα το λέμε, είναι ο εφιάλτης του αγκιοχειρουργού. Δεν είναι, αν ακούει ο κύριος Χρονόπουλος, είμαι σίγουρος θα το επιβεβαιώσει. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα, οι πιο δύσκολες περιπτώσεις. Και αυτό επιβαρύνεται αν πάει κανείς καθυστερημένα να φτιάξει μια αγκιακή προσπέλαση. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι για το διαβητικό νεφροπαθή είναι καλύτερα να τον παραπέμψει ο νεφρολόγος του πλέον στον αγκιοχειρουργό για αγκιακή προσπέλαση, όταν ο ρυθμός πειραματικής διήθησης πέσει κάτω από 25 ml το λεπτό. Ότι για να έχει χρόνο να οριμάσει η αγκιακή προσπέλαση, η οποία λόγω αρτηριοσκλήρησης δυσκολεύεται. Αυτό που θα φτιάξει ο αγκιοχειρουργός είναι πιθανό, σύμφωνα με τα δεδομένα, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχει την ίδια παροχή αίματος από ό,τι σε ένα μη διαβητικό αιμοκαθερόμενο. Τα αγκία είναι αθυρωματωμένα, υπάρχουν σκληρύνσεις και ο όγκος αίματος που μεταφέρεται μέσω αυτών είναι λιγότερος. Κάτι που μας δυσκολεύει στην αιμοκάθαρση. Έχουμε συχνότερο σύνδρομο υποκλοπής. Έχουμε το πρόβλημα με την εκτροπή της κυκλοφορίας του αίματος στο άκρο που είναι η αγκιακή προσπέλαση, με αποτέλεσμα αυτό το άκρο να είναι ψυχρό, να είναι επώδυνο. Αν έχετε δει αιμοκαθερόμενους που φορούν ένα γάντι, οφείλεται σε αυτό. Και την ισχυμική μονομελή νευροπάθεια, η οποία είναι αποκλειστικότητα των διαβητικών νευροπαθών πλήρως. Ο νοσηλευτής τι κάνει τώρα σε αυτή τη φάση? Ο αγκιοχειρουργός πάλεψε και έκανε μια αγκιακή προσπέλαση, μια φίστουλα, ένα μόσχευμα. Ορίμασε. Ο νεφρολόγος τον παρέπεμψε εγκαίρως. Έρχεται ο νοσηλευτής να φλεβοκεντήσει αυτή την αγκιακή προσπέλαση. Καταρχήν, έχει να κάνει με ένα διαβητικό ασθενή, ο οποίος είναι επιρρεπής της λοιμώξης έτι περαιτέρω από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι. Θα κάνει λοιπόν ασυψία σωστή. Διευθύνουσα. Λοιπόν, θα κάνει αντισηψία δέρματος, συγγνώμη, σωστή. Θα χρησιμοποιήσει την χλωρεξιδίνη 2%. Θα κάνει την αντισηψία για 30 δευτερόλεπτα, θα αφήσει ένα λεπτό περιθώριο για να δράσει η αντισηψία και μετά θα τοποθετήσει στοργικά τις βελόνες. Αυτά θα τα κάνει φορώντας καθαρά γάντια, έχοντας πλύνει τα χέρια του και έχοντας συμβουλεύσει τον ασθενή, όπως πολύ σωστά έκανε πάντα ο κύριος Μουτάφης, να περάσει από τον υπτήρα πριν ξαπλώσει για να φλεβοκεντηθεί. Το 40% της επιφάνειας της μικροβιοφορίας του δέρματος απομακρύνεται με ένα καλό ξέπλυμα με σαπουνάκι και νερό. Και μετά να ξαπλώσει και να γίνει αντισηψία. Πρίκα του COVID. Σε 150 κέντρα αιμοκάθαρσης στην Ισπανία το 2020 καταγράφηκαν αυτά τα δεδομένα σε μια πολύ μεγάλη πολυκεντρική έρευνα συγκριτικά με το 2009, όπου φαίνεται πόσο μας βοήθησε η πανδημία να αλλάξουμε συνήθειες επί το σωστότερο. Γιατί για εμάς που δουλεύουμε χρόνια στις μονάδες, ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, βλέπετε μάλλον εδώ ότι η χρήση του γαντιού κατά την παρακέντηση το 2009 ήταν στο 19% και το 2020 πήγε στο 92%. Είναι απίστευτα νούμερα αυτά και είναι αποτέλεσμα, καταλυτικός παράγων είναι η πανδημία. Εμείς λέγαμε δεν ψηλαφώ καλά, δεν θα πετύχω, ας βγάλω τα γάντια μου. Σωστά. Επίσης, καθετήρα σύνδεση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με μάσκα. Γελάγαμε. Λέγαμε πολυτέλεια, λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα ούτε που διανοούμαστε να πλησιάσουμε κάποιον αιμοκαθερόμενο για να συνδέσουμε κεντρικό φλεβικό καθετήρα ή για να φλεβοκεντήσουμε φίστουλα χωρίς μάσκα. Ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας, μια και φτάσαμε και εκεί, το τρίτο είδος αγκιακής προσπέλασης. Να μην πούμε πολλά, ξέρουμε όλοι για τις λοιμώξεις κεντρικού φλεβικού καθετήρα και τις τοπικές, του επιδερμικού σταφυλόκοκκου κυρίως, και τις βακτηριεμίες. Είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου αιμοκαθερόμενων ασθενών. Ευθύνεται για 0,6 έως 6,5 ημέρες. Παρουσιάζουν 6,5 επεισόδια αναχές κάθε ημέρες καθετήρα και κοστίζει και σε νοσηλεία, κοστίζει και σε ζωές. Ο διαβήτης συγκαταλέγεται στις αιτίες μαζί με την ηλικία και το χρόνο παραμονής του καθετήρα και άλλες στους αιτιολογικούς παράγοντες για βακτηριεμίες. Πάλι ο νοσηλευτής σε αυτό το κομμάτι τι πρέπει να κάνει? Να χρησιμοποιεί πάντα τη μάσκα, όπως είπαμε. Αερομεταφερόμενη ρήπη. Κόβονται με τη μάσκα. Το σημείο εισόδου του καθετήρα. Η μείωση του χρόνου που παραμένει εκτεθειμένο. Δεν ανοίγουμε έναν καθετήρα, κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα και επιστρέφουμε μετά από μερικά λεπτά εκεί. Φέχουμε ό,τι χρειαζόμαστε και ολοκληρώνουμε τη δουλειά μας χωρίς να κρατάμε το σημείο εισόδου εκτεθειμένο. Προσεκτικός καθαρισμός των hub. Αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, μειώνει έως και 4 φορές τα επεισόδια λίμωξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Από εκεί που ήταν 6, είπαμε, ανά 1000 καθετηροημέρες, στο 1.
Και η αντισηψία στο ΧΑΜ γίνεται με χλωρεξιδίνη 2%, όπως και η αντισηψία του δέρματος, η οποία πρέπει να φτάνει 10 εκατοστά γύρω από την περιοχή του σημείου εισόδου του καθετήρα. Σε αυτή την περιφέρεια πρέπει να κινείται, με κινήσεις από το κέντρο προς την περιφέρεια. Αλλαγή του επιθέματος. Δεν έχει σημασία ποιο επίθεμα. Σημασία έχει κάθε φορά που εκτίθεται το σημείο εισόδου να αλλάζει το επίθεμα. Η διαβητική αιμοκαθερόμενη, η δόση της αιμοκάθαρσης, άλλο θέμα. Θα τα πω κι εγώ όσο γίνεται πιο επιγραμματικά από εδώ και πέρα όμως. Η τυπική δόση αιμοκάθαρσης είναι 4 φορές την εβδομάδα, είναι 3 φορές την εβδομάδα, 4 ώρες. Για να είναι επαρκής μια αιμοκάθαρση όμως για ένα διαβητικό αιμοκαθερόμενο, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Ούτε η αντλία αίματος φτάνει τα 300 με 500 ml το λεπτό, γιατί όπως είπαμε η αγκιακή προσπέλαση συχνά είναι προβληματική, ούτε η διάρκεια της συνεδρίας είναι αυτή που πρέπει να είναι. Ο λόγος ποιος είναι, γιατί οι συνεδρίες των διαβητικών αιμοκαθερόμενων είναι μικρότερες. Έχουμε συχνά υποτασικά επεισόδια. Το μηχανισμό τον εξήγησε η κυρία Τριάντου. Αυτό σημαίνει πρόωρες διακοπές της συνεδρίας, μείωση του χρόνου κάθαρσης. Έχουμε μειωμένη παροχή αίματος από την αγκιακή προσπέλαση. Και η ανεπαρκής κάθαρση ως αποτέλεσμα αυτών, πού οδηγεί? Σε ανορεξία, μείωση της πρόληψης, άρα δεν παίρνουμε αρκετές θερμίδες και λευκόματα, επηρεάζεται αρνητικά η επιβίωση. Ένας άνθρωπος που σέρνεται είναι το αποτέλεσμα της μη επαρκούς αιμοκάθαρσης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τρέφεται σωστά και δεν μπορεί να ζήσει ποιοτικά. Ο νοσηλευτής από την πλευρά του, για να αυξήσει την επάρκεια της κάθαρσης, να φλεβοκεντήσει σωστά, να βάλει τις βελόνες του, ειδικά όταν αυτές κατευθύνονται προς τη ίδια φορά, με απόσταση έως 7 εκατοστά περίπου. Δύσκολο. Πρέπει να το προσπαθήσει. Παράλληλα, να καταγράφει, όπως καταγράφουμε πλέον και στη δική μας μονάδα, τις τιμές του δείκτη κάθαρσης του KT over V σε καθημερινή βάση. Αυτό μαζί με την πληροφόρηση που θα παρέχει ο νοσηλευτής στον νεφρολόγο από την αξιολόγηση που κάνει στον ασθενή καθημερινά, θα δώσει τη δυνατότητα στον νεφρολόγο να σχηματίσει την εικόνα της επαρκούς ή μη επαρκούς δόσης αιμοκάθαρσης για κάθε ασθενή. Και θα αρχίσουν οι προβληματισμοί. Αν δεν είναι επαρκής η δόση αιμοκάθαρσης, γιατί ο KT over V δεν μας βγαίνει στο 1,2 που πρέπει, τι κάνουμε? Και έχουμε και τα άλλα στοιχεία γύρω-γύρω. Αυξάνουμε το χρόνο της αιμοκάθαρσης, αυξάνουμε τη συχνότητα, αλλάζουμε φίλτρο, αλλάζουμε μέθοδο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να παρέχουμε επαρκή δόση αιμοκάθαρσης στον διαβητικό αιμοκαθερόμενο. Άλλο πρόβλημά του. Μεταξύ συνεδριών φέρνει πολύ βάρος. Περισσότερο βάρος από ό,τι φέρνουν οι άλλοι αιμοκαθερόμενοι. Γιατί ο δύστυχος, γιατί διψάει. Γιατί διψάει, γιατί έχει ξηροστομία ως αποτέλεσμα της υπεργλυκαιμίας πολλές φορές. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λέει το νερό νεράκι και να φέρνει περισσότερο από ό,τι προβλέπεται. Το ό,τι προβλέπεται θα το πούμε μετά. Το ζάχαρό του ρυθμίζεται δυσκολότερα. Όχι μόνο επειδή υπάρχει αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης λόγω της νεφρικής βλάβης, το ίδιο το φίλτρο της αιμοκάθαρσης βοηθάει στο να έχουμε κάθαρση της γλυκόζης και να έχουμε υπογλυκαιμικά επεισόδια. Οι μετακινήσεις από και προς τη μονάδα διαταράσσουν το πρόγραμμα του ασθενή. Πότε να φάει, πότε να οργανώσει την ινσουλίνη του και όλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος κουρασμένος. Η υποθρεψία είναι και αυτή συχνή στους διαβητικούς, ειδικά σε όσους παίρνουν beta blockers. Και η υπεργλυκαιμία. Όλα αυτά δυσκολεύουν την κατάστασή του. Άλλα προβλήματά του. Έχει περισσότερα θρομβωτικά επεισόδια από τους μη διαβητικούς. Η επίπτωση της χρήσης υπαρίνης, γιατί χωρίς υπαρίνη αιμοκάθαρση δεν γίνεται, είναι σημαντική στη διαβητική αμφιφλιστροειδεοπάθεια. Έχουμε τις λοιμώξεις που είπαμε. Έχουμε την υπερκαλιεμία, έχουμε περιφερική αγκιοπάθεια, προβλήματα κυρίως στα κάτω άκρα, σεξουαλική, στιτική δυσλειτουργία στους άνδρες ασθενείς. Και μια και είπαμε για προβλήματα περιφερικής αγκιοπάθειας στα πόδια κτλ. Το 25% παραπάνω από τους μη διαβητικούς αιμοκαθερόμενους, μάλλον σε ποσοστό 25% σε σχέση με αυτούς που δεν είναι διαβητικοί, οι αιμοκαθερόμενοι διαβητικοί έχουν κίνδυνο για να παρουσιάσουν επιπλοκές στα κάτω άκρα και έχουν 9 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν ακροτηριασμό εξαιτίας αυτών των προβλημάτων. Ο νοσηλευτής βλέπει τον ασθενή αυτόν κάθε 2 μέρες. Έτσι, για ένα διάστημα 4 ωρών. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ξέρει, να μεταφέρει γνώση, να εκπαιδεύσει και να σώσει.
να πει στον ασθενή πώς πρέπει να κόβει τα νυχάκια του, πώς δεν πρέπει να φοράει κάλτσες στενές, πώς πρέπει να αποφεύγει να βάζει τα πόδια του δίπλα στη σόμπα, στο καλοριφέρ, πώς δεν πρέπει να περπατάει με γυμνά πόδια, πώς πρέπει να κάνει αυτά που θα τον προστατεύσουν, πώς πρέπει να ελέγχει το δέρμα του για μόλοπες, αμοιχές, τραύματα, αλλαγή του χρώματος, είδημα, σκλήρινση. Όλα αυτά έχει το χρόνο να τα μεταφέρει και αυτός είναι ο ρόλος του σε αυτή τη φάση. Και φυσικά αυτό συνεπάγεται και στην οικογένειά του. Στην οικογένεια του ασθενή απευθυνόμαστε με την ίδια ένταση προκειμένου να εκπαιδεύσουμε. Ο ασθενής και η οικογένειά του για μας αποτελεί μία μονάδα εκπαιδευτική και πρέπει να ενεργοποιείται. Πάμε να δούμε για τη δίαιτά του. Είπαμε πριν το πιάτο του πώς χωρίζεται. Το μισό ήταν φρούτα και λαχανικά, 1/4 πρωτεΐνη, σωστά, και 1/4 επίσης ολικής άλεσης προϊόντας και φυτικές ίνες. Τώρα τα πράγματα διαφοροποιούνται κατά τη. Ο θερμιδικός στόχος παραμένει ίδιος. 35 θερμίδες ανά κιλό βάρου σώματος. Δεν είναι εύκολο. Για μένα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φάω 2.500 θερμίδες την ημέρα. Δεν τρώγονται εύκολα από έναν κουρασμένο άνθρωπο. Για να τις πάρει αυτές τις θερμίδες πρέπει το μισό του φαΐ να είναι υδατάνθρακες. Το 25% περίπου, 20-25% να είναι πρωτεΐνες, αλλά εδώ τώρα τη μερίδα του λέοντος την παίρνουν οι ζωικές πρωτεΐνες. Από το κρέας, οι πρωτεΐνες δηλαδή υψηλής βιολογικής αξίας κλπ. Και ένα μέρος λείπει, γιατί τα λείπει μας δίνουν ενέργεια. Εάν δεν πάρει αυτές τις θερμίδες, αν δεν φάει 2.500 θερμίδες, τότε πραγματικά ο αιμοκαθαιρόμενος διαβητικός κινδυνεύει όχι μόνο να μειωθεί το σωματικό του βάρος, αλλά να γίνει καταβολικός, να αρχίσει να καταναλώνει τις δικές του αποθήκες ενέργειας, το λίπος και τους μυς. Από τους υδατάνθρακες μπορεί να φάει τα πάντα, σχεδόν τα πάντα μπορεί να φάει. Αυτά που λίγο πρέπει να προσέχει είναι τρόφιμα που έχουν ιδιαίτερα κάλιο, όπως οι πατάτες κλπ. Και λαχανικά που έχουν κάλιο. Τι κάνουμε τότε για αυτούς τους ασθενείς? Βράζουμε για κάνα μισάωρο την πατάτα, την συνέχεια μετά μπορούμε να την ψήσουμε, μπορούμε να την τηγανίσουμε και την καταναλώνουμε αμέσως μετά το βρασμό. Τα λαχανικά που δεν θέλουμε να βράσουμε τα κόβουμε σε μικρά κομματάκια, γιατί έτσι φεύγει ένα μέρος του καλείου. Από τα φρούτα προσέχουμε συγκεκριμένα. Εμείς στη μονάδα τα ξέρουμε όλα αυτά, οπότε δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ένας διαιτολόγος θα ήταν πολύ καλός να υπάρχει στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Δεν υπάρχει. Αυτό το ρόλο τον υποκαθιστούμε όλοι μας, πιστεύω, αρκετά καλά. Ένα 30-50% των διαβητικών έχει υποθρεψία. Σε αυτό συμβάλλει και η αιμοκάθαρση. Η αιμοκάθαρση απομακρύνει θρεπτικές ουσίες και απομακρύνει και πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι μεγαλομοριακές ενώσεις. Το φίλτρο τις κρατάει και ο ασθενής τις στερείται. Γι' αυτό πρέπει να τρώει, είπαμε, τις πρωτεΐνες από τη διατροφή, να παίρνει πρωτεΐνες από τη διατροφή. Τα λίπη τα εξηγήσαμε γιατί τα θέλουμε περισσότερο για θερμίδες. Και πάμε στο αλάτι. Το αλάτι θέλουμε η κατανάλωση να είναι χαμηλή. Είναι απλό. Χαμηλή κατανάλωση άλατος σημαίνει δεν διψάω. Δεν διψάω σημαίνει δεν φέρνω βάρος ανάμεσα στις συνεδρίες. Ο στόχος για το βάρος είναι ο εξής. Είναι 1-1,5 κιλό ανά συνεδρία, αλλά βασικά είναι εξατομικευμένος. Αν υπάρχουν ούρα, ο ασθενής του λέμε να φέρνει μισό κιλό έως 700 ml βάρος πάνω από τα ούρα που έχει. Αν έχει ούρα, μισό λίτρο ούρα την ημέρα, γιατί τα μετράμε αυτά, του λέμε μπορείς να φέρεις και 1 κιλό ανάμεσα στις συνεδρίες και 1-200. Εάν είναι άτυχος και λίγο παραπάνω. Εάν είναι άτυχος και δεν έχει καθόλου ούρα, πρέπει πραγματικά να περιορίσει πάρα πολύ το κέρδος βάρος μεταξύ των συνεδριών. Έτσι, την ημέρα, συγγνώμη, όχι στο διήμερο ή στο τριήμερο. Λοιπόν, ο ασθενής πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Το αλάτι το παίρνουμε όχι από πάνω, δεν το ρίχνουμε στο πιάτο, το αλάτι το παίρνουμε από τα τρόφιμα. Γι' αυτό θα πρέπει να τσεκάρει την περιεκτικότητα σε νάτριο των τροφίμων που καταναλώνει. Τα μπέικον, ας πούμε, ή τροφές που έχουν, ή τροφές που είναι να κοιτάει το ψωμί. Πάρα πολύ σημαντικό. Να καταναλώνει τροφές που δεν έχουν φτιαχτεί με μεγάλη περιεκτικότητα αλατιού. Από εκεί θα προέλθει. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, νομίζω ότι καταλαβαίνετε γιατί είναι μαύρα αυτά. Η ψυχολογία του ανθρώπου αυτού είναι επιβαρημένη. Η ψυχολογία όλων των αιμοκαθερόμενων είναι επιβαρημένη. Έως και 30% των αιμοκαθερόμενων έχουν κατάθλιψη. Το 5-20 εξ αυτών έχουν μείζωνα κατάθλιψη. Ένα 0,4 έχουν 0,4 αυξημένη αυτοκτονική διάθεση σε σχέση με το σύνολο, με το γενικό πληθυσμό.
οι παράγοντες δεν είναι μόνο της υγείας, είναι και κοινωνικοί παράγοντες. Δεν είναι μόνο της κατάστασης της νόσου, είναι και κοινωνικοί παράγοντες. Καταρχήν, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα. Άρα έχει μείωση του βιωτικού του επίπεδου λόγω μείωσης εισοδήματος. Έχει αλλαγές στην καθημερινότητά του. Ο ελεύθερος του χρόνος είναι περιορισμένος. Πήγαινε έλα στη μονάδα κάπου πότε να προλάβει να κάνει διάφορα πράγματα. Με τη σεξουαλική δυσλειτουργία έχει πρόβλημα. Άρα έχει πρόβλημα και με τη σχέση του με το άλλο φύλο. Δεν κοιμάται καλά. Έχει το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών σε πολλές περιπτώσεις. Η εμφάνισή του εξωτερική αλλάζει. Έχει και την παραμόρφωση από την αγκιακή προσπέλαση και τον καθετήρα και τα κάνει αυτά ακόμα χειρότερα. Αποτέλεσμα, κοινωνική απομόνωση, απόσυρση. Δεν θα ήθελα να παραθέσω βιβλιογραφικές παραπομπές, είναι πάρα πολλές όπως καταλαβαίνετε. Ήθελα όμως να παραθέσω αυτό, το βρήκα. Αυτό είναι ένα γράμμα που έστειλε, ή μάλλον ένα άρθρο που αφιέρωσε μία ασθενής διαβητική αιμοκαθερόμενη και πριν από αυτό πολλά χρόνια διαβητική με χρόνια νεφρική νόσο στα προηγούμενα στάδια, στο διαβητολόγο της, ξεχνάω το όνομά του, ο οποίος πέθανε, το Χάρη Βασιλόπουλο από τον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, το αφιέρωσε λοιπόν αυτό το άρθρο γιατί ήθελε να δείξει πώς τη συντρόφεψε ο διαβητολόγος της σε όλη αυτή την πορεία της ζωής της, 25 χρόνια την παρακολουθούσε και στη συνέχεια ο νεφρολόγος της και δίνει ένα μήνυμα για τον τρόπο ζωής της, πώς ζει. Ειδικά στο σημείο που λέει «μετράς το νερό, την πορτοκαλάδα, τα υγρά», πιστεύω ότι μπορείτε να καταλάβετε όλοι πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό στην καθημερινότητα. Και κυρίως όταν πραγματικά θέλεις να πεις μια γουλιά νερό και δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να το σκεφτείς μια και δύο φορές. Αυτή λοιπόν είναι η ψυχολογία του ασθενή αυτού. Τελειώνω με το εξής. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από όλα αυτά που είπαμε με τα φάρμακά μας, με την αιμοκάθαρσή μας για τον ασθενή αυτό. Μπορούμε να είμαστε δίπλα του, να τον εκπαιδεύουμε και υπάρχουν και κάποια φωτεινά παραδείγματα τα οποία δεν θα κουραστώ να τα λέω. Σε μονάδες όχι της Αθήνας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης έχουν εφαρμοστεί προγράμματα άσκησης στην αιμοκάθαρση, τα οποία είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο Σακάς και ο Στεφανίδης το 2004 δημοσίευσαν μια μελέτη, μια δεκαετή μελέτη, που έγινε σε δείγμα 70 αιμοκαθερόμενων, με τακτική σωματική άσκηση στη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Και σε ό,τι αφορά, δεν ήταν διαβητική απαραίτητη, δεν ήταν διαβητική ασθενής αυτή, ήταν και διαβητική και μη. Το ίδιο συνέβη και στην μονάδα τεκνητού νεφρού του ΑΧΕΠΑ, το 2001 παλαιότερα, το είχαν συνδυάσει και με μουσική το πρόγραμμα αυτό. Εδώ παραθέτω μία φράση του διευθυντή της μονάδας, του κυρίου Δελιγιάννη, ο οποίος λέει ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα αποτελέσματα που είδαν στους ασθενείς τους ήταν βελτίωση του ΣΜΗ στην καρδιά, μείωση της χοληστερίνης, των τριγλυκηριδίων, του άγχους, της κατάθλιψης. Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο είναι φωτεινό παράδειγμα. Δυστυχώς αυτά δεν είχαν συνέχεια. Ούτε έμεινε κάτι από αυτά το οποίο να γράφτηκε σαν οδηγός κλπ. Ήταν πολύ σπουδαίες ενέργειες μεμονωμένες. Και μια τέτοια μεμονωμένη ενέργεια, την οποία εμείς εφαρμόσαμε για 2 χρόνια στο νοσοκομείο μας, ήταν τα σεμινάρια για τι χρειάζεται να γνωρίζει την αιμοκάθαρση. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, τη ζήσαμε. Λόγω υπήρχαν αιτίες και παραιτηθήκαμε κάποια στιγμή. Όμως όχι πραγματικά. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν βιώσει την εκπαίδευση του ασθενή, οι άνθρωποι που έχουν βιώσει την προσπάθεια να σταθούν πραγματικά δίπλα του, σαν άνθρωπος προς άνθρωπο, καταλήγουν μοιραία σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Είτε λέγεται γυμναστική στην αιμοκάθαρση, είτε λέγεται εκπαίδευση ασθενών και οικογενειών, καταλήγουν μοιραία εκεί. Γιατί εκεί πραγματικά είναι ο τρόπος όλα αυτά που ξέρουμε να τα βάλουμε να κάνουν διαφορά, να κάνουν τη διαφορά στη ζωή του συνανθρώπου μας, του πάσχοντος συνανθρώπου μας. Γιατί όπως είπε και ο Σερ Βίλιαμ Όσλερ, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά το ξέρουμε όλη τη φράση του, ο καλός γιατρός κουράρει την ασθένεια, θεραπεύει την ασθένεια. Ο εξαιρετικός γιατρός, και όταν λέμε γιατρός πάει σε όλους μας που ασχολούμαστε με τη φροντίδα ενός ασθενή, θεραπεύει τον ασθενή που έχει την ασθένεια. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας μείνει. Ευχαριστώ. Δέσποινα, μαρμαρώθηκα, ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, έχεις καλύψει το θέμα από κάθε πτυχή. Έδειξες ότι το ζεις.
Μπήκε στο κουστούμι ενός διαβητικού νευροπαθή στην καθημερινότητά του και το έχεις πιάσει από όλες τις γωνίες. Πραγματικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιβεβαιώνεται η αρχή ότι, τέλος πάντων, ο νοσηλευτής είναι και εκπαιδευτής του αρρώστου, αλλά και ο συνήγορός του. Κύριε Διευθυντά, δική σας. Δέσποινα, σαν να μην έφυγες ούτε μια μέρα θύμωνα. Έτσι. Είναι στο ίδιο κουστούμι. Ναι, είναι ένα κουστούμι που αγαπάω πάρα πολύ, όμως, πραγματικά. Εγώ θα πω σε αυτά που είπε η Δέσποινα, πραγματικά, τα έχω ζήσει όλα πια. Αλλά θυμάμαι αυτή η διαφάνεια που έδειξε από την Ισπανία, που έγινε το 13% ή το 3% που πήγε 95%, μια δική μας ασθενή, δεν από το όνομά τη και η διευθύνουσα τη ξέρει, κάθε φορά που έρχονταν να κάνει μου κάθαρση, αφού είναι 35-40 χρόνια περίπου μου καθρώμενη, 35 χρόνια. Και κάθε φορά που έρχονταν να κάνει μου κάθαρση, επειδή δεν είχε αγγειακή προσπέλαση, είχε ένα καθετήρα και έχει ένα καθετήρα. Και έρχονταν και μου λέγει ότι όποια έρθει να με συνδέσει, όποιος έρθει να με συνδέσει, να φοράει γάντια και μάσκα. Κάθε φορά αυτό. Ήρθε η πανδημία και μου λύσε το πρόβλημα το οποίο τελείωσε. Άρα να το που έρχεται τώρα και προχθές με την ημερίδα της διευθύνωσης εδώ πέρα, τα ίδια πράγματα υπόθησαν. Δηλαδή μας ξεφεύγουν πράγματα ενίοτε τα οποία είναι, πώς το λένε, απαραίτητα και ευκόλως εννοούμενα. Τώρα να είναι πράξη δηλαδή αυτό. Το δε δεύτερο αυτά που ανέφερε η Δέσποινα πραγματικά ήταν ιδιαίτερα... όλο το θέμα το ανέλησε πλήρως και επαρκώς και αυτά είναι που αντιμετωπίζουμε στη μονάδα καθημερινώς. Με έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει να τυθασεύσει τα θέλω του και να κάνει τα πρέπα και εμείς από την άλλη μεριά πολλές φορές ξεφεύγουμε λιγάκι από αγωνία για τον ίδιο τον ασθενή με λίγο πιο επιτακτικό τρόπο, λίγο πιο αυταρχικό κλπ. Που δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως γιατί πρέπει να βάζεις το στοιχείο της ανθρωπιάς και πολλές φορές να βάζεις το στοιχείο του εαυτού σου στη θέση αυτού νου. Ήρθε πριν από λίγο καιρό ένας συνάδελφος, συμφοιτητής μου, ο οποίος πολύ γνωστός γιατρός παθολόγος, και μου λέει: έπρεπε, λέει, να πάθω αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο για να βρεθώ από τη μεριά του ασθενούς κι εγώ, λέει, για να καταλάβω τι σημαίνει, λέει, τι ανάγκες έχει ένας ασθενής. Και εδώ είναι ο ρόλος του νοσηλευτή, κύριε Διευθυντά, ο οποίος θα πει. Διευθύνουσα, δεν μπορεί να υπάρξει γιατρός νοσοκομιακός χωρίς να έχει την αμέριστη βοήθεια της νοσηλεύτριας. Τελείωσε. Βασικός πυλώνας. Εμείς μέσα στη μονάδα διευθύνουσα περνάμε μια επίσκεψη. Το έχουμε καθιερώσει όλοι μαζί οι γιατροί. Διαρκεί 15, 20, 25, 30 λεπτά. Η νοσηλεύτρια είναι εκεί. Καταγράφει τα πάντα όλα. Έτσι είναι. 24 ώρες, 24 ώρες. Ναι, κύριε Διευθυντά. Να πω ότι η αποτελεσματική θεραπεία σε έναν ασθενή προέρχεται με ολιστική προσέγγιση, το απέδειξες, με γνώση, το απέδειξες και ενσυναίσθηση, το απέδειξες. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε ένα τόσο επιτυχημένο, ολιστικό, ενσυναίσθητο διαβητολογικό τμήμα. Συγχαρητήρια στον κύριο Μουτάκη, συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν από τις ωραιότερες συναντήσεις. Εκφράζει τη συμμετοχή και το πολύ χαρούμενο που είχαμε μια τέτοια συνάντηση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.